Στην αφετηρία μιας νέας προεκλογικής περίοδου εν ώψη των εθνικών εκλογών βρίσκονται όλα τα κόμματα και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε τοπικό επίπεδο πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας ανοιχτή συνέλευση των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου. Και πρόταγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένα τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών αλλά και των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι να έρθει ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, προκειμένου να παρουσιάσει το έργο που επιτελέστηκε κατά την διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το πρόγραμμά του για την επόμενη ημέρα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Αυτό τόνισε και με δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου. Συναντιόμαστε εδώ με τους τοπικούς φορείς, με τους τοπικούς βουλευτές και κυρίως με την κοινωνία. Συζητάμε για το διακύβευμα των επόμενων, των επικείμενων εθνικών εκλογών. Συζητάμε για το περιφερειακό σχέδιο, το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της Ηπείρου. Συζητάμε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συζητάμε για την επόμενη μέρα. Συζητάμε με τον κόσμο για το πρόγραμμά μας, για τον σχεδιασμό μας, την οικονομική μας πολιτική, την ανστήλωση του κοινωνικού κράτους. Συνεπώς τα θέματα είναι επίκαιρα, όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι ανοιχτή και θα δοθεί με το ΣΥΡΙΖΑ και με την κοινωνία όρθιος και με το κεφάλι ψηλά. Οι μάχες υπάρχουν για να δίνονται. Το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών έδωσε το μήνυμά του. Η κάλπη των ευρωπαϊκών εκλογών έκλεισε και θα ανοίξει η κάλπη των εθνικών εκλογών. Η ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών, η οποία ήταν γεμάτη από τον κόσμο. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης προλόγησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς, υπογραμμίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αφουγκραστεί τους πολίτες και να συζητήσει μαζί τους για το μέλλον σε ένα περιβάλλον δημοκρατίας. Δεν πάμε στις εκλογές ως αφελείς ή εθεροβάμονες, δεν αγνοούμε τα μηνύματα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαντάς. Στόχος μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτος στα Γιάννενα. Ακόμη και αριθμητικά, αν το δει κανείς, είμαστε πολύ κοντά στην ανατροπή του αποτελέσματος και στην επίτευξη αυτού του στόχου. Δεν κρύβουμε τη στενοχώρια μας. Δεν συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτε. Σεβόμαστε απολύτως τα ηχηρά μηνύματα που μας έστειλε ο λαός στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Σεβόμαστε τις αγωνίες και τις προσδοκίες του. Όμως στον επόμενο μήνα θέλουμε με κάθε τρόπο να ξαναμιλήσουμε μαζί του. Δεν πάμε στις εθνικές εκλογές ως αφελείς και θεροβάμονες. Δεν σταματάμε ξαφνικά τον αναστοχασμό μας. Ούτε αγνοούμε τα ισχυρά και διαφορετικά μηνύματα που πήραμε από τις πρόσφατες κάλπες, που σίγουρα θα τα αναλύσουμε διεξοδικά. Δεν πάμε στον αγώνα των εθνικών εκλογών ανεπίγνωστοι. Πάμε αφήνοντας όσο μπορούμε στην άκρη προσωπικές πικρίες, γιατί δώσαμε δύσκολες μάχες. Πάμε σε αυτά που μας ενώνουν όλους μαζί και που μας δίνουν μια άμεση αλλά και στρατηγική ορατότητα σαν μια δύναμη που μπορεί να ανασυνταχθεί εν κινήσει και να φέρει νικηφόρα αποτελέσματα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, έκανε αναφορά στα μέτρα που προχώρησε η κυβέρνηση και τα οποία όπως επεσήμανε δεν είναι προεκλογικά όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και από εκεί ξεκινάει όλος ο αγώνας δρόμου που δόθηκε τόσο από την κυβέρνηση όσο μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να αρχίσει να αναδιπλώνεται, να αποτυπώνεται το πρόγραμμά μας σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που λιμνάζανε καιρό, νέα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί, επούλωση των πληγών στο σώμα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μειώθηκε ο έμφυα μέσω σταθμικά κατά 10%, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, η μείωση στη φορολογία των διανεμωμένων κερδών, σταδιακή μείωση του εισοδήματος νομικών προσώπων από το 29 στο 25, επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, για νέους κάτω των 24 ετών, εισαγωγή ενός νέου επιδόματος στέγασης με οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια, η ενίσχυση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η ενίσχυση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, η κατάργηση βέβαια του υποκατώτατου και η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι 120 δόσεις, ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, επέκταση στους εμπόρους.
Και βέβαια η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων έγινε χωρίς να εφαρμοστεί η διάταξη που προέβλεπε την περαιτέρω περικοπή των συντάξεων. Λέει, πήγατε και τα ψηφίσατε αυτά τα μέτρα ή τα εφαρμόσετε αυτά που θα σας πω τώρα μερικές μέρες πριν από τις εκλογές. Αυτό που θέλω ξεκάθαρα να πω είναι ότι το πολιτικό μας, ας πούμε, η πολιτική μας υπόσταση και ο τρόπος που αποφασίζει και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα, όσο και αν θέλουν κάποιοι να την εμφανίσουν ότι δήθεν εμπορεύεται μια εκλογική διαδικασία, δεν ήταν ποτέ έτσι. Και το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Παράλληλα, υπεραμείνθηκε και το έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κάνοντας ειδική αναφορά στην υπόθεση Νοβάρτη, στην δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και στην επιλογή ανώτατων δικαστικών. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, θα σας λέω έτσι ενδεικτικά μερικά πράγματα, συνεχίζεται πλέον με 15 συνεδριάσεις το μήνα, εκεί που είχαμε 3-4 συνεδριάσεις. Στην μεγάλη υπόθεση Νοβάρτης έχω επιφυλάξει τον εαυτό μου μια σχετική σιωπή, όχι γιατί δεν μ' αρέσει το θέμα, γιατί θέλω να το αποφύγω, αλλά γιατί θεωρώ ότι στο κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση αυτή, δηλαδή τη στιγμή που έρχει αρχίσει η δικαιοσύνη και καλεί εμπλεκόμενα πρόσωπα προκειμένου να παρασχεθούν συγκεκριμένες εξηγήσεις για το αδίκημα, εμείς οφείλουμε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά και το πολιτικό σύστημα να παρακολουθεί. Δεν πρέπει να δίνουμε εμείς οποιαδήποτε εσφαλμένη εντύπωση, η οποία την ίδια στιγμή μπορεί να γίνεται αυτή η εντύπωση να χρησιμοποιείται προκειμένου να παράγει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πια δηλαδή αυτό το αφήγημα το επικοινωνιακό το οποίο δημιουργήθηκε προκειμένου να μας εμφανίζει, όπως σας είπα και πριν, δήθεν διώκτες των πολιτικών μας αντιπάλων. Ζήτημα που έχει ανακύψει με την ηγεσία των δικαστηρίων το τελευταίο διάστημα. Δεν τίθεται θέμα συνταγματικότητας. Αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία ακόμα βρίσκεται στη θέση της και δίνει τις μάχες της και κυβερνά κανονικά. Στο πλαίσιο λοιπόν των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που προβλέπουν το Σύνταγμα, ολοκλήρωσε μια διαδικασία που είχε να κάνει με τις επιλογές στην ηγεσία της δικαιοσύνης, η οποία είχε ξεκινήσει σύμφωνα με τον νόμο. Ο νόμος προβλέπει 30 Απριλίου. Αμέσως μετά τις 30 Απριλίου ξεκίνησε συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ένα πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η ακρόαση των υποψηφίων στη Βουλή και αμέσως μετά συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις. Στηρίσαμε λοιπόν τη συνταγματική τάξη και την κανονικότητα. Σκεφτείτε ότι σε όλα αυτά που ακούτε, ότι ο ίδιος νόμος που προβλέπει, ο νόμος Καστανίδη, ο οποίος εξειδικεύει την διαδικασία αυτή, προβλέπει να μην ακολουθείται καν η κοινοβουλευτική διαδικασία, λέει ο νόμος, η διαδικασία δηλαδή της ακρόασης στη διάσκεψη των Προέδρων, πότε, όταν η Βουλή έχει διαλυθεί. Άρα ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, ακόμη και στην περίπτωση διάλυσης Βουλής, η διαδικασία αυτή να ολοκληρώνεται. Και η δική μας υπεποίθηση και αντίληψη ήταν ότι αυτή η διαδικασία έπρεπε και πρέπει να ολοκληρωθεί ως δείγμα συνταγματικής τάξης και μια κανονικότητας. Δεν μένουν σε κρεμότητα άνθρωποι, δικαστές, ανωτάτων δικαστηρίων, τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προηγούμενες διαδικασίες. Με μια προαναγγελία εκλογών. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν δική μου και δική σου. Αυτό ορίζει ο νόμος, αυτό ορίζει το Σύνταγμα και οι διαδικασίες ολοκληρώνονται. Όποιος προσπαθεί να δημιουργήσει αντίθετα αφηγήματα, αποκαλύπτει τη δική του πρόθεση. Τελεία και παύλα. Και ως προς αυτό. Το λόγο στη συνέχεια έλαβαν η Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, καθώς και οι δύο ακόμη βουλευτές, Γιάννης Στέφος και Γιάννης Καραγιάννης. Για την Υφυπουργό Παιδείας, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια απεύθυνση προς τον κόσμο του κινήματος αλλαγής απέναντι στην λέλαπα της δεξιάς και της ακροδεξιάς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η άποψή μου, έτσι, γενικότερα για το κοινάλ και για το τοπικό κοινάλ, είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή και συνειδητή προσπάθεια να απευθυνθούμε στον κόσμο αυτό, αφού το πρόταγμα στο ευρωπαϊκό πεδίο είναι να υπάρξουν οι ευρύτερες δυνατές συγκλίσεις για να σταματήσει αυτή η λέλαπα της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Ποιοι μπορούν να μας ψηφίσουν και γιατί? Οι άνθρωποι που επέλεξαν να απέχουν. Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια, είναι σημαντική η αποχή, να φτάσει και η τελευταία ψήφο στην κάλπη. Οι άνθρωποι που σήμερα νιώθουν πολύ φοβισμένοι, γιατί είναι πολύ ευάλωτοι. Ποιοι είναι αυτοί? Το μεγάλο στρώμα των δημοσίων υπαλλήλων, των συμβασιούχων, που μπήκαν και έχουν προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στα κοινοφελή προγράμματα και σε πάρα πολλές κρίσιμες δομές. Έτσι. Οι αναπληρωτές καθηγητές, οι σχολικές καθαρίστριες, οι καθηγητές των ΕΠΑΛ,
οι καθηγητές των ΤΕΗ που κάναμε ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα στα πανεπιστήμια, οι γιατροί και το προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι καθηγητές των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων και πολλοί άλλοι. Ποιο είναι το δείγμα γραφής σε αυτές ακριβώς τις κατηγορίες, τι έχουμε ως δείγμα γραφής? Το θετικό κυβερνητικό έργο ως εγγύηση, όχι μόνο ο φόβος από αυτά που ήδη τολμάει και εξαγγέλει ο Μητσοτάκης, αλλά και όλοι αυτοί που βρίσκονται από πίσω, αλλά και το ήδη υπάρχον κυβερνητικό έργο που έδωσε θέση για αυτούς τους ανθρώπους. Εφικτό χαρακτήρισε από την πλευρά του τον στόχο για να ανατραπεί το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ο βουλευτής Γιάννης Στέφος. Μπορούμε να το κάνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε γιατί αυτή τη φορά δεν είμαστε και μόνοι μας. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας ανθρώπους που αργήσανε να συναντηθούν με εμάς ή αργήσαμε εμείς να τους συναντήσουμε και είναι αυτή της Προοδευτικής Συμμαχίας. Αν δείτε λίγο, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών και θα συγκρίνετε με εκείνα των εκλογών του 2014, θα δείτε ότι η διαφορά σε απόλυτους αριθμούς, σε ψήφους δηλαδή, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι 180.000. Αυτή είναι η διαφορά. Και όχι 1.000.000 που διατείνονται δεξιά και αριστερά οι αντίπαλοι μας. Έχουμε μεγάλα ποστά αποχής. Έχουμε μεγάλα ποστά διαρροής ψήφου, άχρηστη σε εισαγωγικά, σε ποσοστό 20% σε άλλα μικρότερα κόμματα. Αυτούς τους ανθρώπους, στο επόμενο διάστημα, είμαστε υποχρεωμένοι να τους συναντήσουμε, να τους πείσουμε και να μας ψηφίσουν. Μπορούμε στα αλήθεια να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα? Μπορούμε. Και η μάχη δεν θα είναι προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα είναι και προς την πλευρά του Κινάλ, και πρέπει να είναι, όπως ακριβώς αποφάσισε η πολιτική γραμματεία μας, και στην πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όλο αυτό το διάστημα των 4,5 χρόνων που δώσαμε τις μάχες στη Βουλή, που ξέρουμε καλά τι τραβήξαμε όλοι μας και δεν κλεγόμαστε, και εσείς το ξέρετε, δεν μπορεί να το ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν βρήκε μια καλή λέξη να πει ποτέ για αυτή τη δική μας αριστερά. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Γιάννης Καραγιάννης υπογράμμισε πως το ποσοστό του 25% των ευρωεκλογών είναι ένα σημαντικό εφαλτήριο εκκίνησης νέων αγώνων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από ένα συγγνώμη, στο βαθμό που μου αναλογεί, για τις δύο μεγάλες ήττες που υπέστη ο χώρος της αριστεράς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το κόμμα εξάντλησε και έκανε τα αδύνατα δυνατά με τους ανθρώπους του, κατάρτισε ψηφοδέλτια, έδωσε άνισες πολλές φορές μάχες και μπορούμε σήμερα να εκπροσωπούμαστε μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σαφέστατα, το εγχείρημα της Προοδευτικής Συμμαχίας, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, την οποία την έχουμε όλοι ανάγκη, είναι ένα εγχείρημα που δυστυχώς καθυστέρησε πολύ. Έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Υπήρχαν εμπλοκές, υπήρχαν δισκαψίες. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και να βρούμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ξεκινάμε με μια σημαντική πρίκα. Βλέπω εδώ σημαντικούς ανθρώπους που πορευτήκαμε στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς για πολλά χρόνια και συντρόφους και από το ΚΚΕ εσωτερικού και από το ΚΚΕ. Έχω την εντύπωση ότι ξεκινάμε από μια δυναμική μαγιά του 25%. Είναι ένα σημαντικό εφαλτήριο εκκίνησης νέων αγώνων, νέων δράσεων, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που δεν κατορθώσαμε και να στηρίξουμε το λαό σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.